Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η Ορθοδοξία πάντοτε επιζητούσε και επιζητά ειρηνικά να συνυπάρχει μέσα στον κόσμο και μάλιστα στον επαναστατικό σύγχρονο κόσμο που όλο ζητάει ειρήνη και η ειρήνη δεν βλέπει, γιατί υπάρχουν ειρηνοκάπηλοι, αυτοί οι οποίοι υπόσχονται ειρήνη και αναπτύσσουν μια χυμαρόδη, θα λέγαμε, ειρηνολογία, χωρίς να υπηρετούν την ειρήνη, η οποία βασίζεται ειρήνη μόνο στη δικαιοσύνη, μόνο στην αληθινή αγάπη, μόνο στην ισότητα των λαών, στην αξιοπρέπεια των σχέσεών τους. Ένας μεγάλος ειρηνοκάπηλος που παρουσιάζεται και αυτοπροβάλλεται ως ειρηνευτής και όμως είναι μεγάλος φαγέας των λαών δεν είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Προχριστού. Είναι ο Πάπας του Βατικανού, είναι η ΕΟΚ, είναι η Νέα Τάξη των Πραγμάτων, είναι δυστυχώς κάποιοι ειρηνικοί ή μάλλον ειρηνοκάπηλοι συνασπισμοί, οι οποίοι όλο μας υπόσχονται και ποτέ δεν μας δίδουν μια ειρήνη, μια σταθερότητα στον κόσμο για να ζήσουμε σαν άνθρωποι μονιασμένοι, να βγάλουμε το ψωμί μας με τον υδρότα μας και να ζούμε σαν ελεύθερα πλάσματα και όχι σαν σκλάβοι ή δουλοπάρικοι. Την ιστορία δυστυχώς του παρόντος και του παρελθόντος την κινούν τα μεγάλα συμφέροντα. Την κινούν τα πάθη, όπως έλεγε και ο Ηρόδοτος. Και τα πάθη αυτά συγκεντρώνονται στον μέγιστο βαθμό σε κάποιους της Δύσεως ειρηνιστές και προπαντός σε αυτή την λεγόμενη Αγία Έδρα. Το Βατικανό δεν μπορεί να μας πουλάει ειρηνολογία ούτε αγάπη, γιατί διαπνέεται από πολεμοχαρή, θα λέγαμε, νοοτροπία και από ένα μίσος, το οποίο αυτό είναι το αληθινό μίσος και όχι μίσος να μιλάς για το μίσος του Βατικανού. Όταν αναγκαζόμαστε από τα πράγματα, και εγώ και άλλοι ομιλητές, σε πολλούς τομείς να μιλούμε για αυτούς που έχουν το μίσος και σπέρνουν πολέμους, αλλά λένε κάποιοι παπόφιλοι και λατινόφιλοι, α, τι μίσος, για τον Άγιο Πατέρα μιλάει, για το Βατικανό, που αυτοί είναι οι πιο καλοί από εμάς, ότι δήθεν έχουν μια οργάνωση και όμορφα μάγουλα από την καλοπέραση, όμορφες στολές και τόσες ανέσεις, ώστε να υποβάλουν κάποιον σεβασμό από τους λαούς της Δύσεως που τους πότισαν το αυχαίνι της ψευτοαγιότητας του Άγιο Πατέρα του Βατικανού. Ποιο είναι το Βατικανό? Δεν θέλαμε εμείς να το αποκαλύψουμε. Μας προκαλούν κάποιοι που γράφουν και μιλούν και λένε ψέματα και φυσικά εμείς τα ψέματα θα αντικρούσουμε, γιατί ετάχθημεν όχι μόνο να φυλάγουμε θερμοπύλες αλλά και να διαλύουμε το ψέμα, κηρύσσοντας το μόνο που μπορεί να κηρύσει ένας χριστιανός, την αλήθεια, το Ευαγγέλιο των Χριστών. Είναι λυπηρόν ότι υπάρχουν και κάποιοι ξυπασμένοι ορθόδοξοι ή έστω από κάποια σκοπιμότητα ευρισκόμενοι μέσα σε περιβάλλοντα που ασφικτικά ασκείται καταπίεση εναντίον των ορθοδόξων και μια προβολή της κουλτούρας του Βατικανού και της δυτικής παποσύνης και ποντεστάτικης χριστιανοσύνης. Αυτοί νιώθουν ασφικτικά είτε και από κάποιο κόμπλεξ, μήπως τους πούν πως δεν είναι προοδευμένοι, πως δεν μπορούν να λέγουν πως είναι Ευρωπαίοι, πως δεν έχουν σύγχρονες αντιλήψεις, έρχονται και λέγουν κάποια πράγματα συμβιβαστικά και ρίχνουν νερό στο κρασί που κινδυνεύει να χαθεί πλέον τέλειος η γεύση της αλήθειας.
και θολώνουν τα νερά και ρίχνουν κάποιες καπνογόνες κάποιων άρθρων να τονίσουν πως δεν υπάρχουν διαφορές, πως ο Πάπας μας αγαπάει, πως το Βατικανό θέλει την ειρήνη και την αγάπη και πως κάποιοι ορθόδοξοι καημένοι που σπάνια ανοίγουν το στόμα να μιλήσουν με ιερά αναγανάκτηση, αυτοί δέχονται τα πείρα των παπόφιλων και δυτικόφιλων ότι διαπνέονται από μίσος. Μα ποιο είναι το μίσος? Πού είναι το μίσος? Αχ, αγαπητοί τηλεθεατές, πόσο έφταξε η Ορθοδοξία που αποκοίμησε τον Ορθόδοξον λαό με κάποια ψευτοκηρύγματα ψευτοοικουμενικότητας και ψευτοενώσεως που αποχάβνασαν τους Έλληνες Ορθοδόξους, ούτε στα σχολεία διδάσκονται ποια είναι η διαφορά μας και ποια είναι τα εγκλήματα τα οποία έχει ενεργήσει το Βατικανό. Κάτι επανάληψη. Από τώρα μέχρι και στο απότερον παρελθόν. Θέλετε λοιπόν να δούμε μερικές όψεις? Πού είναι το μίσος? Πού είναι η κακία? Πού είναι το σατανικό άσπονδο μίσος? Πού είναι τα εγκλήματα? Πού είναι οι εγκληματίες του πολέμου? Θέτε να δείτε, αγαπητοί ακροατές, ποιος είναι αυτός ο εσφορικός εγωισμός που χαλκεύει τα μεγαλύτερα εγκλήματα των αιώνων, όλων των παγκοσμίων και των πρώτων και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Και θα πάμε και πιο παλαιά. Θα έρθουμε και στη σύγχρονη εποχή. Θα δούμε γιατί τραβάει τόσα μαρτύρια τα οποία τραβάει η γειτονική μας χώρα, η Ιουγκοσλαβία. Θα δούμε γιατί απομονώθηκε αυτή η Βοσνία. Ποια είναι τα συμφέροντα? Τι ζητάνε εκεί οι μεγάλες δυνάμεις? Τι ζητάει εκεί η Ευρώπη? Ποιο είναι το σχέδιο της νέας τάξης των πραγμάτων, της αντίχριστης τάξης των πραγμάτων? Και ποια είναι η νέα τάξη αυτή η οποία στην Ευρώπη θεμελιώνεται επάνω στον νεοναζισμό? Θα αναφέρουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να τα λέμε αυτά. Δεν θα ακούσουμε εμείς εκείνο το νερόβραστο δόγμα του Πάπα που είπε, και μάλιστα στον Πατριάρχη τον Αθηναγόρα, να καθαρθεί η μνήμη των χριστιανών των Ορθοδόξων από τη μνήμη του παρελθόντος. Αυτό θα ήταν μια αυτοκτονία. Εάν δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τι κάναμε εμείς οι Ορθόδοξοι? Κάναμε κανένα έγκλημα? Έχει να αναφέρει έστω και ένα έδειγμα προς ένδειξη, ένα παράδειγμα ειδήσεις ότι έκαμε ένας Ορθόδοξος κάπου ένα έγκλημα εναντίον κάποιου, εναντίον παπικών, προτεσταντών, μομεθανών, έστω ένα έγκλημα, ένα μόνο να μας αναφέρουν? Δεν μπορούν ούτε ένα να μας αναφέρουν. Ποια μνήμη να καθάρουμε λοιπόν εμείς από το παρελθόν, απαράδεκτη μνήμη? Αυτοί που χρειάζονται όχι στον άλλο κόσμο το καθαρτήριον πυρ, αλλά στην παρούσα ζωή το καθαρτήριον πυρ είναι οι πάπες, είναι οι καρδινάλοι, είναι οι εγκληματίες πολέμου, οι αδίστακτοι, οι θρασίτατοι, οι ανεδέστατοι καρδινάλοι που δημιούργησαν τις σφαγές στην Κροατία, που δημιούργησαν τον διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας και που είναι οι αίτιοι να διενεργούνται τα εγκλήματα τη στιγμή αυτή. Μήπως μπορούν να μας πείσουν? Θα αναφέρουμε και δοκουμέντα ότι αν δεν ήθελε το Βατικανό, ή μάλλον να το πούμε πιο απλά, μήπως μπορούν να μας πείσουν ότι το Βατικανό δεν είναι το αίτιο όλης αυτής της τραγωδίας? Μήπως το Βατικανό δεν σταυρώνει τον Χριστό στο πρόσωπο τόσων ανθρώπων Ορθοδόξων που σφαγιάστηκαν και σφαγιάζονται? Έχουμε εδώ κάποια λίγα ντοκουμέντα. Θα σας φέρουμε και περισσότερα. Θα σας φέρουμε και βιντεοτενίες να δείτε και να καμαρώσετε την αγάπη των παπικών, την αγάπη των φασιστών και ναζιστών, την αγάπη των Ευρωπαίων, με ποια αγάπη συμπεριφέρονται στους λαούς τους ευρωπαϊκούς, αυτούς που φιλοδοξούν να τους έχουν στους κόλπους τους. Όχι ως ελεύθερους λαούς, αλλά ως σκλάβους, μέσα σε μια φτώχεια, δυστυχία, εξουθένωση και χάριν του Πάπα, αλλά αξοπιστημένους παπικούς, ουνίτες και όχι ορθοδόξους. Πού είναι λοιπόν το μίσος, αγαπητοί τηλεθεατές?
Υπάρχει καν ίχνος μίσου στην Ορθοδοξία? Ποιος Ορθόδοξος έκαμε έστω και ένα έγκλημα να λύσει μια μύτη ενός παπικού, ενός Προτεστάντη, να του λύσει τη μύτη, έστω με ένα ράπισμα? Αντίθετα, το μίσος υπάρχει στο Βατικανό, το σατανικό έως φορικό αυτό Βατικανό, το οποίο είναι το αίτιον και πρώτου και δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, και ότι αν ήθελε, μη μας πούν πως δεν μπορούσε, αν ήθελε με το κύρος που είχε ο Πάπας της Ρώμης του Βατικανού, μπορούσε να σταματήσει τα αιματοκυλίσματα της ανθρωπότητας. Αλλά αντίθετα, το Βατικανό συμπράττει σε όλα τα εγκλήματα πολέμου. Συμπράττει μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε μέσα από το Βατικανό να ξεκινούν εκείνοι οι οποίοι διέπραξαν τα εγκλήματα της γενοκτονίας των 800, λένε, χιλιάδων Σέρβων Ορθοδόξων το 41-42. Όμως κάποιοι αναβιβάζουν τον αριθμό σε 1.300.000 και δεν διέψευσε και αυτόν τον αριθμό και ο Τούσμαν της Κροατίας, αυτός ο λεγόμενος ηγέτης. Πού είναι λοιπόν το μίσος? Μίσος έχουν αυτοί που μιλάνε για αυτούς που έχουν το μίσος? Μίσος έχουν κάποιοι ορθόδοξοι κήρυκες και καλόγεροι και θεολόγοι που λένε ότι προσέξτε, πρόσεξε ανθρωπότητα, δεν θα γνωρίσεις ποτέ ειρήνη εάν αφαιθείς σε αυτά τα, θα λέγαμε, πλάνα κηρύγματα κάποιων ψευτομοντέρνων θεολόγων και κάποιων ξυπασμένων ουνητών που μιλούν για αγάπη του Άγιο Πατέρα, για ειρήνη που θα μας φέρει το Βατικανό, για ειρήνη της Ευρώπης, για ειρήνη της νέας τάξης των πραγμάτων. Είναι μεγάλο ψέμα. Θα δούμε λίγα ντοκουμέντα σήμερα και θα συμπληρώσουμε και σε άλλες εκπομπές. Ξεκινάμε από κάποια άθρα παραπλανητικά τα οποία γράφτηκαν στην Καθολική, στην εφημερίδα, εβδομαδιαία εφημερίδα χριστιανικού περιεχομένου της Καθολικής. Είναι το Φίλον 4 Μαΐου του 1993. Ένα άρθρο, Αγία Έδρα και Ορθοδοξία. Προσέξτε, αμέσως από τον τίτλο, Αγία Έδρα και Ορθοδοξία. Δηλαδή υπάρχει Οικουμενική Ορθοδοξία και δεν υπάρχει Ρωμαιοκαθολικισμός πια. Τα λέγαμε, εμείς φταίμε, υπάρχει η Αγία Έδρα. Δεν υπάρχει δυτική Ρωμαιοκαθολική πλέον εκκλησία, αλλά αυτή η δυτική Ρωμαιοκαθολική εκκλησία έχει αντικατασταθεί από την Αγία Έδρα, από το Βατικανό, από τον πλανητάρχη λεγόμενο και κοσμοκράτορα, επίδοξο κοσμοκράτορα, τον Πάπα. Δεν υπάρχει λοιπόν δυτική Ρωμαιοκαθολική εκκλησία όπως υπήρχε των σχισμάτων και πρώτου αλαθήτου και πρώτου πρωτίου και πρώτων αιρέσεων, των αιρέσεων που εφεύρε ο νους, ο εφευρετικός, ο ασκοτισμένος του Πάπα. Αγία Έδρα λοιπόν και Ορθοδοξία. Και λέει, οι προσωπικές γνώμες ιεραρχών, οι θεολόγων δεν την δεσμεύουν την Αγία Έδρα. Θέλει να μας πει με κάποια ψευτόλογα ότι το Βατικανό δεν προάγει διαιρέσεις εκκλησιών, δεν βάζει το πόδι του και στην Αλβανία και στη Σερβία και στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και Ρουμανία και Τσεχοσλοβακία και στη Ρωσία. Είναι απόλυτο Βατικανό. Δεν επεμβαίνει. Δεν σπέβδει παντή τρόπο να αλωτριώσει όλη την Ορθόδοξη Ανατολή. Μήπως είναι απόν από την κακόμοιρη μας Ελλάδα? Μήπως είναι απόν το Βατικανό, από την Μέση Ανατολή, από τα Πατριαρχία Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας, Κωνσταντινούπολης και Αντιοχίας, από όλο αυτόν τον Ελληνισμό και τον Ορθόδοξο κόσμο είναι απόν? Δεν κάνει τόσα και τόσα να εκτοπίσει την Ορθοδοξία, να την κατακαιρματίσει και να την καταπιεί, να την αφομοιώσει? Μη μας μιλά λοιπόν ότι το Βατικανό είναι αθώο και σχολιάζει αυτή η εφημερίδα κάποιο άρθρο ενός Ορθοδόξου λεγόμενου Τροποντίνα, Γεωργίου Τσέτσι, λεγόμενου δίθεν Ορθοδόξου, που έρχεται να δώσει στον φίλτα τον συντάκτη της Καθολικής. Φυσικά φίλτατοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι αίτοι των εγκλημάτων, οι παπικοί σε όλη την Ορθοδοξη Οικουμένη. Φίλτατοι είναι.
φίλτατος να το πούμε. Όμως είναι φίλτατοι, είναι φίλοι, είναι οχές, είναι σκυλιά, είναι φίδια κολοβά που μας δαγκώνουν νύχτα μέρα. Ποια είναι η αλήθεια, τη γνωρίζετε και θα τη γνωρίσουμε ακόμα πιο καλά. Και λέγει εδώ λοιπόν ότι η Αγία Έδρα, σεβομένη τη ζωή και οργάνωση των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, αποφεύγει να παρεμβαίνει στα εσωτερικά τους, φρικσονίλια για το ψέμα. Τότε προκαλούμε την Καθολική Εκκλησία, την Παπική, δεν υπάρχει Ρώμα Καθολική, μάλλον την Αγία Έδρα, δεν υπάρχει Εκκλησία Δυτική, Ρώμα Καθολική. Η Αγία Έδρα τα έχει αντικαταστήσει όλα, και τον Χριστό, και τους Καρδιναλίους, και τους Ορθοδόξους Παπάδες, έχει αντικαταστήσει και την Ορθόδοξη, θα λέγαμε, όχι Ορθόδοξη, όλη την Εκκλησία την Δυτική. Μόνον η Αγία Έδρα υπάρχει, μόνον ο Πάπας, ούτε Χριστός, ούτε καρδινάλι, ούτε κλήρος, ούτε λαός, όλοι φημωμένοι, γιατί παίρνουν εντολές μόνον από το θηρίο της Αγίας Έδρας. Ερωτάμε λοιπόν και προκαλούμε τους παπικούς, τι νόημα έχει εδώ στην Ελλάδα η Ιουνία, είναι παρέμβαση ή δεν είναι παρέμβαση, όταν ουνίτες ξαπλώνονται σε κάθε γειτονία και στην Αθήνα και σε προάστια και σε πόλεις και παντού, με ποιο νόημα, για να παραπλανήσουν τους Ορθοδόξους, να τους πούνε οι Ορθόδοξοι είναι φτωχοί, δεν είναι καλοί, δεν κάνουν ποιματικό έργο, δεν κάνουν έτσι, δεν κάνουν αλλιώς, συκοφαντίες, ώστε τελικά να, αφού δημιουργούν και σκάνδαλα, σκοτεινές δυνάμεις, όχι μόνο οι παπικοί. Και σκοτεινές δυνάμεις μεταξύ επισκόπων, μεταξύ, θα λέγαμε, κλήρου και λαού, κάποια σκάνδαλα, κάποια παράπονα, δημιουργούν ρογμές και να απουσιάζει φυσικά και το πνευματικό έργο από την Ορθόδοξη Εκκλησία το εκτεταμένο. Και λένε λοιπόν, να ποιοι είναι οι Ορθόδοξοι, ελάτε σε εμάς που έχουμε ποιματικό έργο, έχουμε το μεγάλο Άγιο Πατέρα, το θηρίο της Αποκαλύψεως, ελάτε εδώ να βρούμε ειρήνη, ελάτε εδώ να βρούμε αγάπη, εδώ να βρούμε λοιπόν ό,τι ζητάμε, και ευτυχία και πλούτο και τα τόσα άλλα. Τι δουλειά λοιπόν έχει η Ιουνία και στην Ελλάδα, τι δουλειά έχει η Ιουνία στην Αλβανία, όταν τριγυρνάνε ουνίτες, επίσκοποι και ιεραπόστολοι και όλα τα τάγματα του παπισμού και ψαρεύουν τους βορειοϋπηρώτες Ορθοδόξους Έλληνες και τους τάζουν φούρνους με καρβέλια και χρήματα και σχολιά και νοσοκομεία και φαγητό και ενδυμασίες και υπόθεση και τα πάντα, και σπουδές και υποτροφίες και τα πάντα, μόνο να δεχτούν ότι να δεχτούν την εξάρτησή τους όχι από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, αλλά από το Βατικανό, από τον Άγιο Πατέρα. Είναι λοιπόν ή δεν είναι επέμβαση σωμή μέσα στα πράγματα της Ορθοδοξίας μας, είναι δεν είναι επέμβαση στα Σκόπια. Και λένε, λοιπόν κατηγορούνε, σε άλλο άθρο θα το δούμε, κατηγορούνε ότι λέγουν εδώ κάποια επίσημα πρόσωπα ότι το Βατικανό ασκεί προπαγάνδα και δίνει και χρήματα κλπ. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Δεν έδωσε 5 εκατομμύρια δολάρια πέρσι το Βατικανό στα Σκόπια, σαν πρώτη βοήθεια. Τα έγραψαν εφημερίδες ελληνικές. Δεν βοήθησαν τους Κροάτες και τους Μουσουλμάνους. Δεν είπαν να αφοπλιστούν οι Ορθόδοξοι οι Σέρβοι για να συντριβούν από τους Κροάτες φασίστες, παπικούς και από τους Μουσουλμάνους. Θα τα διαψεύσουν αυτά. Τα μιλάει η πραγματικότητα. Η κάθε πέτρα εκεί στη Βοσνία και Κροατία και Ζερβοβίνη και Σλοβενία και σε όλη τη Σερβία μιλάει και λέγει ποια είναι τα εγκλήματα του Βατικανού. Αν τα δούμε και στη συνέχεια με ντοκουμέντα, και μη μας παριστάνουν τον αθώο, μη μας παριστάνουν την αθώα περιστερά, όταν είναι τα γεράκια του Βατικανού τόσο επιδέξια και δασκαλεμένα για να κατασπαράσουν τη λία του στην Ορθόδοξη Ανατολή. Λοιπόν, και στα Σκόπια επενεύει ο Πάπας, και όπως είχαμε δείξει σε προγενέστερη ομιλία, αποσκοπεί δεδομένης ευκαιρίας να αναγνωρίσει Πατριαρχείο των Σκοπίων, όχι μόνο αυτοκέφαλη Εκκλησία, αλλά και Πατριαρχείο των Σκοπίων, για να διαιρέσει την Ορθοδοξία. Και φυσικά, και στο ίδιο άνθρο, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να διαβάσουμε, υπάρχει αυτοανέρεση.
αυτόν που γράφει το άρθρο. Λέγει λοιπόν ότι ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο δεύτερος τα Χριστούγεννα το 1991 διατύπωσε για πρώτη φορά ευχές Ούρμπι εξόρπο στα Μακεδονικά. Ποιος του δώσε και το δικαίωμα να επεμβαίνει στα Βαλκάνια? Ζώνη επιρροής του είναι? Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ανήκει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, και έκαμε ευχές στα Μακεδονικά, στην ψεύτο-μακεδονική γλώσσα. Και αφού λοιπόν φέρνει ένα παράδειγμα εδώ ότι το Βατικανό ακόμα δεν ανεγνώρισε την Εκκλησία των Σκοπίων και δεν υπεχώρησε στις προκλήσεις του φιλοπαπικού Ιωακίμ Χέρμπουτ των Σκοπίων, ο οποίος, όπως δημοσίευσαν και εφημερίδες στην Ευρώπη, ζήτησε η Γράδη αρνήθηκε, αφού η Σόφια αρνήθηκε, αφού η Αθήνα αρνήθηκε, αφού η Κωνσταντινούπολη αρνήθηκε να αναγνώρισει αυτοκεφαλία, να αναγνωρίσει και πατριαρχική, θα λέγαμε, αναγνώριση να κάνει, στράφηκε στο Βατικανό. Κοιτάξτε λοιπόν, το Βατικανό ήταν έτοιμο να κάνει την αναγνώριση, αλλά δέχτηκε την ομοβροντία των διαμαρτυρίων από Βελιγράδι, Σόφια, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Μόσχα κλπ. Και κάθισε λίγο φρόνημα, όχι επειδή πιστεύει στην αρχή να μην αναμειγνύεται στις τοπικές εκκλησίες και στα εσωτερικά των Ορθοδόξων εκκλησιών. Ιδού, ομή επέμβαση. Πόσα χρήματα έδωκε στα Σκόπια? Ποια επέμβαση έκαμε στην Αλβανία? Θα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, θέλουμε δεν θέλουμε, θα απαντήσουμε σε αυτές τις ψεύτικες θέσεις που θέλουν να βγάλουν αθώο το Βατικανό, και ή το ίδιο το άρθρο ομιλεί και λέγει: «Από τότε η Ρώμη επιχειρεί από τα παρασκήνια την διεθνή αναγνώριση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Λίγα τράβηξαν οι δικοί μας υπουργοί από εκείνον τον περίφημο Ντε Μικέλης, τον κλέφτη και απατεώνα, όπως τον έχουν και αυτόν υπόδικο. Φυσικά, να επενέσουμε την δικαιοσύνη της Ιταλίας, που ολόκληρα στελέχη, ας πούμε ολόκληρη κυβέρνηση, την προηγούμενη κυβέρνηση, την κάθισε στο σκαμνί και τους έχουν όλους υπόδικους για κλεψιές και απάτες και λοποδησίες. Αυτοί οι Ντε Μικέλιδες και οι μεν και οι δε σπουδαίοι λοιπόν πολιτικοί της Ρώμης είναι αυτοί που ταλαιπωρούν τους λαούς μας και με τους άλλους απατεώνες της Δύσεως. Δεν είναι απατεώνες? Τι είναι? Αφού υπόσχονται ειρήνη και αντιειρήνη, πολέμους φέρνουν και θέλουν να μιλάνε πρώην Σοβιετική Ένωση, αχ, τρώνε μπριζόλες τα Βατικανά και οι Βόνες και οι άλλες πόλεις της Δύσεως. Θέλουν να μιλάνε λοιπόν για πρώην Σοβιετική Ένωση, για πρώην Ρωσία, θέλουν να μιλάνε για πρώην Τσεχοσλοβακία, για πρώην Γιουγκοσλαβία, για πρώην ξελίγω και Ελλάδα. Λέτε να μην είναι αυτό το σχέδιό τους? Ιδού απόδειξης, αγαπητοί τηλεθεατές, ένας χάρτης που κυκλοφορεί σε εβδομαδία εφημερίδα, δεν λέγω ονόματα, δεν κάνω προπαγάνδα υπέρ εφημερίδων. Ιδού λοιπόν αυτός ο χάρτης τι μας λέγει? Τι μας σχεδιάζουν οι σύμμαχοί μας? Τι μας σχεδιάζουν τα τσακάλια της Δύσεως που λέγονται οι εταίροι, ή όπως λέει και ο Καργάκος Στάδος, οι εταίρες της ΕΟΚ. Οι εταίρες της ΕΟΚ. Γιατί κίνεδοι, είναι ομοφιλόφιλοι, είναι πόρνοι, είναι σοδομιστές, είναι και αυτά θέλουν και εδώ να επιβάλλουν. Και φυσικά θυμόμαστε και ένα υπουργό εξωτερικών της Ολλανδίας, της Δανίας, που ήθελε να μας βρίσει και μέσα στην πατρίδα μας εδώ και τόσα άλλα που δεν λέγονται από το κανάλι λοιπόν. Ιδού λοιπόν ο χάρτης τον οποίον φιλοδοξούν να πραγματοποιήσουν. Εδώ λοιπόν με το κόκκινο χρώμα συμπεριλαμβάνουν τη Θράκη που την δίνουν όλοι στην Τουρκία. Μετά στη συνέχεια, με το μοβ αυτό χρώμα είναι οι φίλοι τους οι Μακεδόνες. Το μοβ αυτό χρώμα είναι οι φίλοι τους Μακεδόνες. Πώς έτυχε και έβγαλαν το Άγιον Όρος απ' έξω? Πώς έτυχε, λέτε να είναι τύχη?
λέει, ας μην προκαλέσουμε και τους καλογέρους που είναι τόσο ενθουσιώδεις αγωνίστες, ας τους αφήσουμε απ' έξω, γιατί ξέρουν ότι εμείς εδώ μέσα στον κόσμο και παπάδες και δεσποτάδες και θεολόγοι είμαστε τόσο αγαθοί και λέμε ειρήνη ημίν και να αγαπάμε τον διπλανό μας και να αγαπάμε τους εχθρούς ημών και να αγαπάμε και την ΕΟΚ που μας κάβει το λάκκο και να αγαπάμε και το Βατικανό. Ως πότε θα λέμε αυτά λοιπόν τα ψέματα και εμείς οι ίδιοι? Μην είμαστε τότε τόσο, μην παραπονούμεθα όταν μας οδηγούν από τραγωδία σε τραγωδία, από την τραγωδία του 22 που χάσαμε τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας και την πόλη, στην τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που περάσαμε τόσα βασανιστήρια, στην τραγωδία στη συνέχεια της πόλεως που γνώρισε το 55 νέες Βαβυλώνια, θα λέγαμε νέους βανδαλισμούς, με την έγκριση των Ευρωπαίων συμμαχών μας που οι Τούρκοι δεν έφυγαν τίποτε όρθιο, ρίμαξαν όλους τους Ορθόδοξους ναούς, φάξαν, διώξαν τόσα εγκλήματα, στην τραγωδία της Κύπρου και τώρα στην τραγωδία της Ιουγκοσλαβίας και περιμένουμε και τη δική μας τραγωδία. Λέτε να είναι όνειρο? Όλες οι προηγούμενες τραγωδίες μας διδάσκουν ότι δεν είναι όνειρο, ότι αυτό που σχεδιάζεται εδώ των φίλων μας της ΕΟΚ, αυτός ο χάρτης θα γίνει σε λίγο πραγματικότητα. Και φυσικά δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τους Σκοπιανούς, θα τους δώσουν τη Θεσσαλονίκη αν τα καταφέρουν και εμείς κοιμηθούμε και όλο τρογόμαστε σαν τα σκυλιά που θέλουμε να δαγκώνουμε ένα κόκαλο εξουσίας. Και μονοπάθεια να κινούμε και καστεστρούτσι και υποκλοπές και κλοπές και τούτο και εκείνο και το άλλο. Ξεφτελισμός λοιπόν στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Αντί να βλέπουμε να ασφαλίσουμε Θράκη, να ασφαλίσουμε τα Αγιονόρος, τη Χαλκιδική, τη Μακεδονία μας, αντί να ασφαλίσουμε την Ήπειρο, αντί να ασφαλίσουμε και τα νησιά μας και την Κρήτη, εμείς τρογόμαστε ή έστω κρύβουμε τις προδοσίες μας για να πούμε ότι έχουμε την εξουσία και είμεθα πρωθυπουργοί, είμεθα υπουργοί, ή ότι είμεθα ας πούμε βουλευτές ενός κόμματος που κυβερνάμε ή που έρχεται μετά ένα άλλο κόμμα που κυβερνά και πρέπει να ενταφιάζουμε την πατρίδα. Για όνομα του Θεού. Πού καταντήσαμε εμείς άλλοτε περήφανοι Έλληνες? Και ξέρουμε να στέλνουμε στη Σομαλία στρατό, να στέλνουμε στο Κουβέιτ όπως προαναγγέλλεται στρατό, να είμαστε εκδουλευτές και θα λέγαμε υπάκοοι, τα πιονάκια. Εμείς να στέλνουμε στρατό αλλού, εμείς που κινδυνεύουμε ολοτρόγυρα. Ποια είναι λοιπόν η λογική που μας κυβερνάει σε αυτόν τον τόπο? Αντί να πούμε «Alt molon lave» και να παραταχτούμε στα σύνορα μας και να πούμε «Δεν θα γίνει το χατήρι της σκοτεινής νέας τάξης των πραγμάτων της αντίχρησης της μης ελληνικής. Δεν θα γίνει το χατήρι του Πάπα να διαιρέσει και την Ελλάδα ακόμα». Διότι κατόρθωσαν και διαίρεσαν και με τη δική μας υπαιτιότητα την Ιουγκοσλαβία. Έρχεται η σειρά μας. Ιδού λοιπόν, με το μόβι είναι η Μακεδονία που την δίνουν στα Σκόπια, με το μουσταρδί αυτό είναι η Βλάχη και κοιτάξτε διάσπαρτες άλλες κοιλίδες εδώ Βλάχων. Και ψάχνουν και της Αμερικής κάποιοι πρόξενοι από τη Θεσσαλονίκη, τρέχουν από σύνορο σε σύνορο εδώ εκεί να βρουν μειονότητες και Βλάχων και δήθεν Μακεδόνων, όχι Ελλήνων, και δήθεν Α και Β μειονότητες, και εκεί θα αποθήσουν, θα λέγαμε, κάποιους μετανάστες που τους φορτώνουν σε εμάς, τους διώχνουν από την Ιταλία, τους διώχνουν από την Τουρκία. Εμείς είμαστε οι αγαθοί. Εμείς είμαστε τα αγαθά πλάσματα λοιπόν που δεχόμαστε όλους αυτούς για να επιβαρύνουν τη θέση μας σε μια ενδεχόμενη, θα λέγαμε, ενέργεια προσπαγμάτωση και του σχεδίου αυτού. Είδω και το άλλο σχέδιο, άλλο το μεύσμα με το πράσινο, το οποίο αν το χαρίζουν στους φίλους του Άξονα, στους φίλους του Μουσολίνη και του Χίτλερ, στους φίλους του Άξονα που ήταν Βερολίνο, Ρώμη, Τίρανα, Τόκιο. Και πριν βέβαια διέρχεται το υπολίγον και από τη Μόσχα, αλλά είδε η Μόσχα περί τίνος επρόκειτο και αντέδρασε και ξεσήκωσε αυτούς που τους συκοφαντούν, τους παπάδες, για να πάρουν το Ευαγγέλιο και το Σταυρό στο χέρι, να εμψυχώσουν τον ρώσικο λαό και να κυνηγήσει και να τσακίσει τις στρατιές των ναζιστών. Λοιπόν,
Μη μιλάμε και λέμε λοιπόν όλο για ποδόσφαιρα, όλο για ηθοποιούς, όλο για τραγουδιστές, όλο για ανούσια πράγματα, για δίκες και παραμύθια σε αυτόν τον τόπο. Βαρεθήκαμε πια να ακούμε τι λέει ο Α και τι απαντάει το άλλο κόμμα εδώ μέσα. Βαρεθήκαμε πια να ακούμε αυτή την αηδία των διακριφισμών, της αντιπαλότητας που δεν τελειώνει ποτέ πια. Μα δεν θα μονιάσουμε σαν Έλληνες ποτέ να δούμε το κοινό μας εθνικό συμφέρον και από προδοσία θα μεταβαίνουμε εις προδοσία χάριν μικρό, θα λέγαμε, κομματικών σκοπιμότητων και συναλλαγών. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Ιδού λοιπόν ο χάρτης που θέλουν να εφαρμόσουν οι νέες τάξεις των πραγμάτων. Και υπάρχουν και άλλοι χάρτε, θα αναφέρουμε σε άλλη εκπομπή, που μιλούν και το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτός ο διαμελισμός της Ορθοδοξίας μας. Θα μιλούν τα γεγονότα πια. Αυτά δεν φαίνονται τώρα πλέον ως κάτι το πολύ μακρινό. Φαίνονται ως κάτι το πολύ κοντινό, εάν δεν αφυπνιστούμε και δεν αντιδράσουμε. Δεν αντιδράσουμε στις σκοπιμότητες και του Βατικανού και της ΕΟΚ και οποιοδήποτε άλλο οργανισμού έρχεται τόσο νύπουλα να μας κάψει τον λάκκο και να μας διαμελήσει. Γιατί προσέξτε, αγαπητοί τηλεθεατές, όπως προείπα, δεν μας μιλάνε για πρώην Γερμανία, μας μιλάνε για τις δύο Γερμανίες μία. Δεν μας μιλάνε για πρώην Ιταλία, και αυτοί να την κόψουν αν είναι να κόβουνε. Αν είναι η μόδα να κόβουν τα κράτη, να κόψουν και την Ιταλία. Και εκεί έχουμε εμείς Έλληνες, και στη Βόρεια Ιταλία είναι άλλοι που δεν είναι καθαρός, θα λέγαμε, ομοιογενείς. Να κόψουν λοιπόν και τις άλλες χώρες. Γιατί κόβουν μόνο ορθόδοξες χώρες? Τι είναι λοιπόν? Από εδώ έπεσε το μικρόβιο του διαμελισμού και από εκεί όχι? Θέλουν να μιλάνε λοιπόν πρώην Ρωσία, πρώην Τσεχοσλοβακία, δεν ήταν καλό να είναι ενωμένες χώρες, γιατί? Πρώην Ιουγκοσλαβία, και τώρα η σειρά μας να μας πούνε πρώην Γκρίς, πρώην Γκρέξια, δηλαδή περιφρονητικά πρώην Ελλάδα. Λοιπόν, το λέει το έθνο το ίδιο. Από τότε η Ρώμη επιχειρεί από τα παρασκήνια την διεθνή αναγνώριση της πρώην Ιουγκοσλαβικής δημοκρατίας ή τουλάχιστον της εκκλησίας της. Η Καθολική Επισκοπή των Σκοπίων κατέστη η έδρα μεγάλων μυστικών διπλωματικών χειρισμών. Το λένε οι ίδιοι. Οι ίδιοι στα άθρα τους. Αυτοαποκαλύπτονται. Και μετά μιλούν όπως πρέπει να γίνει, όπως αν είναι δυνατόν να γίνει Εκκλησία Ορθόδοξο στην Κροατία. Εκκλησία Ορθόδοξο στην Κροατία. Κοιτάξτε ότι τρόπον τι να θέλουν να μας δώσουν ένα δώρο στην Ορθοδοξία, να μας κάνουν Εκκλησία Ορθόδοξη στην Κροατία. Φυσικά όταν διαμέλυσαν την Ορθόδοξη Ιουγκοσλαβία, σου λέει να δώσουμε και ένα δώρο, να πούμε ότι είναι γενναιόδωρη η Παπική και το Βατίκανο, να κάνουν Ορθόδοξη Εκκλησία της Κροατίας. Της Βοσνίας άλλη, του Βελγραδίου άλλη, δηλαδή να διαμελήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, ώστε μία-μία Ορθόδοξη επιμέρους Εκκλησία να την αφομοιώσουν, να την απορροφήσουν, να την καταπιούν. Γιατί είναι δυσκολότερο να καταπιούν μια ενιαία Ορθόδοξη Εκκλησία παρά να καταπιούν μία-μία Εκκλησία, και τονίζει εδώ την ανάγκη να συσφιχτούν οι σχέσεις μεταξύ της Ορθοδοξίας και της Καθολικής Εκκλησίας, να ενταθεί, λέγει, ο διάλογος Ορθοδόξων και Καθολικών επί του Κροατικού εδάφους. Θα πούμε αν μπορεί να γίνει αυτός ο διάλογος και ποιος διάλογος έγινε και ποιος οικουμενισμός είναι αυτός τον οποίον υπηρετεί το Βατικανό. Ας πέψω λίγο, γιατί έχουμε πολλά στοιχεία να πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν είναι εμείς που τα κινούμε αυτά, εμείς που θα επιθυμούσαμε να έχουμε αυτές αυτά τα σχόλια και αυτές τις ομιλίες. Κοιτάξτε πάλι από την αυτήν Καθολική, τις 4 Μαΐου του 1993, ο Πάπας στην Αλβανία. Μήπως μπορούν να μας πούν γιατί δεν πάει ο Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αλβανία? Μήπως μπορούν να μας πούν οι Παπικοί του Βατικανού γιατί δεν επιτρέπουν στην Βόρειο Ήπειρο να μεταβούν οι 4 χειροτονημένοι από το Πατριαρχείο Μητροπολίτες της Βορείου Ήπειρου
Και φυσικά στην Αλβανία είναι γύρω στο 10% είναι παπική. Ρωμαιοκαθολική όπως λένε κάποιοι. Όμως είναι πάνω από 30 είναι ορθόδοξοι. Περισσότεροι από 30% σε όλη την Αλβανία. Στη Δε Βόρειο Ήπειρο είναι το 90%. Είναι ορθόδοξοι. Τι είναι 95% είναι ορθόδοξοι. Κάτι λίγοι είναι οι άλλοι. Λοιπόν, γιατί δεν λέγει ο Πάπας, αφού μιλάει για ελευθερία της Εκκλησίας, μιλάει για ότι δεν επεμβαίνει στις σχέσεις στις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, γιατί στέλνει καρδιναλίους στην Βόρειο Ήπειρο, γιατί. Γιατί δεν λέγει μια κουβέντα στον Μπερίσα να δεχτεί τους τέσσερους Μητροπολίτες Ορθοδόξους που χειροτώνησε το Πατριαρχείο. Γιατί, όπως αναφέρουν η Εστία Φερρυππίν, αναφέρει στον άνθρωπο της, πήγαν καρδινάλοι και Ιησουίτες και άλλοι μοναχοί και ψαρεύουν ένα χωριάτι σε κάθε χωριό και τάζουν φούρνους με καρβέλια. Γιατί έκαναν ακόμα και παιδομάζωμα. Πήραν νέους, όπως αναφέρθηκε από κανάλι το ΕΤΡΙΑ της Θεσσαλονίκης, από καθηγητή Πανεπιστημίου. Γιατί πήραν και τέτοιους νέους που τους ξύπασαν ότι θα τους δώσουν ό,τι θέλουν, μόρφωση, χρήματα, σπουδές και να τους ξαναγυρίσουν πώς δηλαδή, ως γενιτσάρους, ως Ουνίτες να γκρεμίσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Αν γι' αυτό είναι που εμποδίσουν την προσέλευση των τεσσάρων Μητροπολιτών Ορθοδόξων. Και ρωτάμε. Τι γίνεται τέλος πάντων στη Βόρειο Ήπειρο? Όλα τα πουλήσαμε. Και δεν είναι αρκετό ότι εκεί είναι γύρω στις 400 με 500 χιλιάδες ορθόδοξοι βορειοπειρώτες, τότε στην ιγνησιότεροι Έλληνες. Τους πουλήσαμε και αυτός, κυρία Πολιτεία. Ή τους δώσαμε και αυτούς ως φιλοδόρημα στον Άγιο Πατέρα του Βατικανού. Ιδού λοιπόν ο μεγάλος ψεύτης, ειρηνοκάπηλος, ο Πάπας που σκύβει δείχνει να προσκυνήσει την γη της Αλβανίας και μετά γίνεται θηρίο να καταπιεί τους Ορθοδόξους. Μα δεν μας συγκινούν πια αυτοί οι θεατρινισμοί. Δεν μας συγκινούν. Και ο μεν Πάπας αφέθη ελεύθερος επειδή η διπλωματία του Βατικανού τα κατάφερε, δίνει χρήμα, δίνει βοήθεια, μεσητεύει στην ρωμαϊκή, θα λέγαμε, κυβέρνηση, τη Ρώμη στην κυβέρνηση, την Ιταλική κυβέρνηση, ώστε να δώσει κάποιες εγγυήσεις εκεί, όπως δεν θα πάνε οι Έλληνες, πως δεν θα χαθεί η Βόρειος Ήπειρος, και ποιος τους απείλησε? Αφού είμαστε κορόιδα εμείς οι Έλληνες, μπορούσαμε να τα είχαμε λύσει τα προβλήματά μας, όχι με την ρουτίνα του ψεύτικου κονδυλοφόρου της αειδιαστικής ελληνικής διπλωματίας, που τέλος πάντων γίναμε γελοί παγκοσμίως, αλλά μπορούσαμε να τα λύσουμε τα προβλήματά μας με άλλον τρόπο. Με άλλη ξυφολόγη, ονόητο. Με τρόπους εύχημους και ωραίους. Όταν καταπατώνταν τα δικαιώματα και καταπαντώνται τα δικαιώματα. Τα πάντα. Τίποτε δεν είναι σεβαστό τώρα και τώρα στην Βόρεια Ήπειρο και στην Αλβανία. Τίποτε. Κανένα δικαίωμα. Και εμείς καμαρώνουμε. Είμαστε αυτοί που ακούμε τα ελληνικά λόγια του Βατικανού. Γιατί δεν κάθισες, Πάπα, στη Ρώμη και να πεις γεννηθεί το Εκκλησία και γένετο Εκκλησία. Γεννηθεί το, ας πούμε, Ιουνία στην... και γένετο Ιουνία. Πήγες εκεί εσύ. Αγκάρψες και τόσους Φραγκισκανούς και άλλους Ιησουίτες μοναχούς και λοιπά και καρδιναλίους και οργάνωσες στην Εκκλησία και έκτισες ναούς και χειροτώνησες τέσσερους επισκόπους και θεμελίωσες ναούς και έκαμες και μάλιστα ένα ναό στο σκούταρι της Ιεράς Καρδίας του Χριστού. Δηλαδή τι είναι ο Χριστός? Αλλού καρδιά, αλλού κεφάλαια, αλλού πόδια. Και έχουμε και άλλη ανακοίνωση για γιορτή επίσημη της Ιεράς Καρδίας. Αυτά είναι τα Βατικανά, αυτοί είναι οι παπισμοί. Λοιπόν, γιατί Άγιο Πατέρα του Βατικανού, αν εσύ αγαπούσες την ειρήνη στον κόσμο, δεν είπες μια κουβέντα? Είναι απαράδεκτο να έρθω εγώ που έχω εκπροσώπηση μόνο 10% και να μην είναι εδώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης που έχει 30%, 35% Ορθοδόξους. Αυτή είναι η ειρήνη. Αλλά εσείς κάμετε το παν να εξουνιστεί όλη η Βόρειος Ήπειρος.
όπως κάνετε την αυτή προσπάθεια και για τη Ιουγκοσλαβία που θα πούμε στη συνέχεια. Αλλά να δούμε και ένα άλλο ντοκουμέντο. Να έρθουμε πάλι στην Καθολική, 11 Μαΐου του 1993, σε ένα άρθρο που γράφει «Συνήρθε η ιεραρχία από 20 έως 24 Απριλίου, δηλαδή των παπικών εδώ στην Ελλάδα, και μεταξύ πολλών άλλων η Ιερά Σύνοδος, ακούστε, είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην ύπαρξη της ενδείξεως θρήσκευμα στις νέες αυτές ταυτότητες και εξέδωσε ειδική δήλωση για να εκθέσει τη θέση της τόσο στους Έλληνες χριστιανούς καθολικούς όσο και σε οποιονδήποτε θα ήθελε να τη γνωρίσει. Πριν από ένα χρόνο έλεγαν οι παπικοί εδώ, δεν μας ενδιαφέρει, είτε γράφεται είτε δεν γράφεται, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν τους ανοίξαν τα μάτια οι Εβραίοι και οι χιλιαστές, είπαν, α, έτσι είναι. Απάνω τους λοιπόν, σαν κάλια να φάμε την Ορθοδοξία. Και στην ουσία, ποια είναι η σκοπιμότητα να μην αναγράφεται το θρήσκευμα, όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει. Μια είναι η σκοπιμότητα. Να καλυφθούν με το μανδύα του αγνώστου, του αθώου, και να γίνουν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές, να διδάξουν την ουνία, τον παπισμό και την αίρεση οι άλλοι, οι χιλιαστές και οι άλλοι, μέσα στα σχολεία. Και αυτό είναι το μόνο παράδειγμα το οποίο μας αναφέρουν ότι καταπαντώνται δήθεν τα δικαιώματα. Το μόνο παράδειγμα. Ότι δεν διορίζονται δάσκαλοι να διδάσκουν αίρεση μέσα στα σχολεία. Μα ποιος τους είπε ότι είναι ανθρώπινο και αξιοπρεπές να διδάσκουν ουνίτες τους 98,2% ελληνόπαιδες που είναι ορθόδοξοι? Αυτό είναι ελευθερία? Ελευθερία στις θρησκευτικές συνειδήσεις. Αχ, τι απάτες έχουν. Πόσο λοιπόν έρχονται να πλανήσουν τον ορθόδοξο ελληνικό λαό και να τον ξυπάσουν λέγοντας ότι όλα πάνε καλά, φίλων λοιπόν το Βατικανό, Άγιο Πατέρας και τα τι αυτά. Ποιος δεν ήθελε να είχαμε φίλοι? Ποιος ήθελε να λέμε τα τρωτά της ψευτοχριστιανοσύνης της Δύσεως? Εμείς θέλουμε να πούμε τα καλά. Έχουν και καλά, αλλά μέσα σε τόσα στραβά και ανάποδα και σε τέτοια εγκλήματα, θα πούμε στη συνέχεια, τα καλά πού να πάνε, πού θα πάνε? Σε ένα άρθρο λοιπόν στην αυτήν εφημερίδα 4 Μαΐου του 1993, Προσελητισμός και Ορθοδοξία, λένε μεταξύ άλλων, πάλι είναι αυτός, να πούμε ότι είναι ορθόδοξος κληρικός, ο Γιώργος Τσέτσης, το προσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενέβη. Δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί αν ήταν γνήσια ορθόδοξος δεν θα κολάκευε τους παπικούς και τους ουνίτες. Και λέγει και κατηγορεί: «Ο κόσμος διαρκώς απομακρύνεται από τον Θεό και τίνει να αγνοεί ή και να καταπολεμεί το σωστικό μήνυμα του Ευαγγελίου». Ειρήνη το Ευαγγέλιο, αγάπη. Πού είναι η αγάπη του Βατικανού? Πού είναι η αγάπη των Ουνιτών? Πού είναι η αγάπη των Προτεσταντών? Ας τη δείξουν στη Ιουγκοσλαβία. Ας τη δείξουν και στη δόλια μας πατρίδα. Να λύσουν το Κυπριακό, να λύσουν το Βορειοευρωπαϊκό, να έρθουν να ρογεί ανθρώπινες σχέσεις αξιοπρέπειες με ισότητα και θα αυτοτέλεια να έχουμε τέλος πάντων, όχι να είμαστε ετεροκίνητοι, εντολές να παίρνουμε και να εκτελούμε. Αυτό δεν είναι λοιπόν ανθρωπία, ούτε χριστιανική μαρτυρία του Βατικανού. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η μαρτυρία του Βατικανού και ποια είναι τα εγκλήματα του Βατικανού. Δεν φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί που λένε ψέματα από τους Ορθοδόξους και κοιμίζουν το λαό. Φταίει και το Βατικανό και οι καθολικές εφημερίδες που λένε ψέματα και όχι αλήθεια. Λοιπόν, προς τα έξω μεν, όχι όμως και προς τους λαούς που ήδη έχουν ευαγγελιστεί, λέγει, πρέπει να δίδουν κάποια κοινή χριστιανική μαρτυρία προς τα έξω, δηλαδή να κάνουμε ένα συγκριτισμό. Παπικοί, Ορθόδοξοι, Προτεστάντες, κοινή μαρτυρία. Δεν γίνεται αυτό. Μία είναι η αλήθεια. Δεν είναι πολλές οι αλήθειες. Όταν απομακρύνεται κανείς από την αλήθεια, το ψέμα είναι αίρεσης και αποκόπτεται από τον Χριστό. Και καταλήγει λοιπόν, παράγραφο του Γεωργίου Τσέτση εδώ αναφέρει οι καθολικοί, δεν ωφελούν, λέγει, προσθέτει ο πατήρ Γεωργίος Τσέτσης, δεν ωφελούν σε τίποτε καταδίκες εναντίον της Δύσεως και αγανακτισμένες διαμαρτυρίες για προσελητιστικές ενέργειες μη Ορθοδόξων στον χώρο των Ορθοδόξων.
εφόσον οι Ορθόδοξοι δεν λαμβάνουν τα μέτρα που θα συντελέσουν στην εκ των ένδων δυναμική αντιμετώπιση του προσελητισμού. Δηλαδή, τι δεν κάνει το καθήκον της Ορθοδοξία. Φυσικά θα πούμε ότι έχει πολλές ελλείψεις. Δεν τρέχει να βρει έναν που κινδυνεύει να πλανηθεί και να κατασπραχθεί από τους λύκους των αιρέσεων. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν έχει την δύναμη τώρα η Ορθοδοξία. Και αφού λοιπόν, Πάτερ Γεώργιε Τσέτσι, δεν έχει η Ορθοδοξία αυτή τη δυνατότητα, δεν είναι οργανωμένη τόσο τώρα, να κάνουμε τι δηλαδή. Άραγε ζήτω ο προσελητισμός. Τροπή είναι να το λέτε. Δηλαδή, έπειτα να κάνουμε τι. Εκ των έδων λέγει δυναμική αντιμετώπιση του προσελητισμού. Να πάρουμε ντουφέκια. Τι να κάνουμε, δυναμική αντιμετώπιση, με ντουφέκια, όπως κάνουν στην Ιουγκοσλαβία. Εμείς είμαστε φιλιρινιστές και δεν θέλουμε να πιαστούμε και στα χέρια και με ντουφέκια με τους παπικούς και ερετικούς εδώ και όλα τα λόμπι. Θέλουμε να σέβονται τον τόπο και να μην ασκούν προσλητισμό. Και κάποτε σε ένα τηλέφωνο μια διαμαρτυρόμενη παπικιά είπε, γιατί λέει δεν αγαπάτε το Βατικανό και μισείτε. Ποιο είναι το μίσος? Το μίσος είναι με εμάς ή είναι το μίσος δικό τους? Εμείς αποκαλύπτουμε το μίσος απλώς. Δεν μισούμε. Και αυτά τα λέμε με αγάπη για να καταλάβουν οι κύριοι της Δύσεως ότι έχουν ξεφύγει από την αλήθεια. Ότι έχουν πέσει σε αιρέσεις αιρέσεων, σε πλάνες. Ότι αυτός ο οικουμενισμός τον οποίο προβάλλουν είναι αντίχριστος. Ότι αυτά τα εγκλήματα τα οποία κάμουν εις βάρος της Ορθοδοξίας και των άλλων λαών. Πόσα υπέφερε από το Βατικανό και η Αφρική και η Απανατολή. Θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, έπειτα πώς να μην σχολιάσουμε την ανακοίνωση για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Τίνου, που τον διόρισε, τον πρεσβύτερο τον διόρισε. Διορίζουν οι Προτεστάντες, διορίστηκε το Βατικανό, δεν χειροτονεί. Κοιτάξτε πράγματα που γράφουν οι εφημερίδες. Τον διόρισε λοιπόν ο Αγιοπατέρας, τον διόρισε Αρχιεπίσκοπο Νάξου. Ποιον? Τον εφημέριο της Βαρύς Νικόλαο Πρίντεζη. Τον διόρισε Αρχιεπίσκοπο Νάξου Τίνου Άδρου Μικόνου και Αποστολικών Διαχειριστήν της Χειρεβούσης Έδρας της Χίου. Τον εδεσιμότατο κύριο Νικόλαο Πρίντεζη, εφημέριον Βάρης και Σύρ. Τον διόρισε, δηλαδή υπάλληλος είναι και τον διόρισε. Μήπως έδωκε και εξετάσεις για να πετύχει στον διορισμό. Δεν χειροτονείται ο επίσκοπος? Και έπειτα ρωτάμε, τι δουλειά έχει να είναι αποστολικός διαχειριστής διορισμένος της χειρεβούσης έδρας της Χίου? Δεν γνωρίζω να υπάρχει έδρα παπική στη Χίο. Δεν γνωρίζω. Και πόσα άλλα φέδρα και ανυπόστατα θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά ας δούμε ακόμα και ένα άλλο παράδειγμα. Από την Καθολική λοιπόν εφημερίδα της 8 Ιουνίου 1993 πάλι. Δηλαδή πρόσφατη, την προηγούμενη Τρίτη. Έρχεται και αποκτά τέτοια θρασίτητα λοιπόν εδώ η σύνοδος με τον προκαθήμενο της των παπικών δηλαδή, τον Νικόλαο τον Φόσκολο, πως τους ονομάζουμε στα αφήκια τους, δεν θυμάμαι ακριβώς, να μην παραξηγηθώ, και κατηγορεί τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης ότι δήθεν κατηγόρησε την Παπική Εκκλησία και το Βατικανό πως επεμβαίνει στα Σκόπια, στην Κροατία, πως δίνει χρήματα, δίνει όπλα. Καθόλου δεν θυμόμαστε ότι τόσες φορές γράφτηκε σε εφημερίδες και μας έδειξε κανάλια. Ο Πάπας καθήμενος στην καθέδρα έσπευσε γρήγορα να πει ότι πρέπει να χτυπήσουν, εδώ και το σύνθημα επιθέσεως, να χτυπήσουν τον δίθεν επιτιθέμενον. Τον δίθεν επιτιθέμενο, τον οποίο παρουσιάζουν τους Σέρβους της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης. Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Η αλήθεια δεν είναι αυτή που μας λένε. Δεν έχω τον χρόνο να διαβάσω άλλες γραμμές από την Καθολική, αλλά και αρκετά μας απασχόλησε η Καθολική. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέγει ο Αθανάσιος Γεύτης, ο επίσκοπος της Ερζεγοβίνης, σε ένα άθρο του το οποίο δημοσιεύθηκε 28 Σεπτεμβρίου του 1992.
Στις 19 Μαΐου 1992, ο Ιουγκοσλαβικός στρατός αποσύρθηκε από τις κροατικές ακτές και την περιοχή της Ατζεργοβίνης, με εξαίρεση τη συνοριακή περιοχή με το Μαυροβούνι, που ονομάζεται Πρέβλακα. Λοιπόν, απεχώρησαν αφού διέλυσαν την Ιουγκοσλαβία και δημιούργησαν την τραγωδία. Ποιοι φταίνε? Μα δεν έχουν απέναντι του Θεού και καθόλου, θα λέγαμε, συνείδηση. Τι λόγο θα δώσει ο Πάπας? Αν θέλει, δεν σταματάει με το αιματοκύλισμα. Δεν θέλει. Ότι θέλει να διαλύσει την Ορθοδοξία, να την καταπιεί, να επικρατήσει ως κοσμοκράτορας ο Πάπας. Αυτό είναι το μυστικό. Και από εκεί θέλουν οι φασίστες και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί να επεκταθούν για οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, θα λέγαμε και έξω, τι άλλο συμφέροντα. Αυτό είναι η αλήθεια. Και υποφέρει και σταυρώνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιουγκοσλαβίας. Και δυστυχώς τα μέσα ενημερώσεως σε Δύση, ακόμα και στην Ελλάδα, προδοτικά και στην Ελλάδα μάλιστα, πρόβαλαν δήθεν σκηνές κακουργημάτων, τα οποία έπαιρναν δήθεν οι Σέρβοι. Και πολλές φορές εκείνα που λέγανε πως ήταν των Σέρβων κακουργήματα ήταν των Μωμεθανών και των Κροατών. Και τα έλεγαν πως ήταν των Σέρβων. Ας αναφέρω λοιπόν δύο μόνο μαρτυρίες από αυτό το άρθρο του επισκόπου Ζεγοβίνης του Αθανασίου, ο οποίος λέγει: «Υλικές καταστροφές. Σήμερα στην επισκοπή μου, την Ζεγοβίνη, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 15 εκκλησιαστικά κέντρα. Στο Μοστάρ και τα περίχωρα ισοπεδίχθηκαν 15-16 Ιουνίου ναοί, καθεδρικός ναός, επισκοπικό κέντρο κλπ. Κλπ. Στο Ντούβνο, ομοίως, δεν έχω χρόνο να διαβάσω λεπτομέρειες. Το Κόνγιτς, στη βόρεια καμπή του Νέτβα, ομοίως και εκεί 25 σερβικά χωριά ισοπεδώθησαν, εκκλησίες καταστράφησαν, περισσότεροι από 100 άνδρες και γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν και 3.000 αρχικά φυλακίστηκαν σε ένα τούνελ του τρένου στο όρος Ιβάν και αργότερα μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως κλπ. Κλπ. Μετά, Μπιέλο Πόλγε κάηκαν, λέγει, πρόσφατα και ισοπεδώθησαν χωριά και πολιτείες. Στο Μπλαγκάι, 4 χωριά κάτω από το Μοστάρ κλπ. Κλπ. Στο χωριό Ζιτομίσλικ, ομοίως η πόλη Καπλίνα, ομοίως τα αμυγή σερβικά χωριά. Αναφέρει εδώ 4-5 χωριά και αυτά υπέστησαν καταστροφές, 30 άνδρες και γυναίκες σκοτώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι έφυγαν. Και στις 7 και 8 Ιουνίου 1992 οι κροατικές δυνάμεις ανατίναξαν με εκρηκτικά όλα τα σπίτια. Κοιτάξτε, τι φταίγαν τα σπίτια των φτωχών. Ανατίναξαν όλα τα σπίτια. Να πω και τα χωριά. Τα Σόβς, Τσικ, Κλέψι, Πρεμπιλόβσκι κλπ. Κροατικές δυνάμεις λοιπόν ανατίναξαν με εκρηκτικά τα σπίτια, τις εκκλησίες, τα κημητήρια και στη συνέχεια ισοπαίδωσαν την περιοχή με μπουλντόζες. Βλέπετε ποια είναι η αγάπη, αγαπητοί ακροατές του παπισμού. Αυτή είναι η αγάπη. Τα οστά, ακούστε στη συνέχεια, 2.000 σχεδόν Σέρβων νεομαρτύρων από τα γεγονότα του 1941-45, την γενοκτονία που τότε σκότωσαν 1.300.000 ή το λιγότερο 800.000 Σέρβους, 2.000 λοιπόν Σέρβων νεομαρτύρων, τα οστά που βρήκαν σε μία από τις εκκλησίες τα έκαψαν και σκόρπισαν τη στάχτη στο χώμα. Δηλαδή ούτε και τα λείψαν των μαρτύρων δεν είναι σεβαστές τους παπικούς. Όμοιως η πόλη Μετεκόβιτσε, άλλες πόλεις, δεν αναφέρω ονόματα, αλλά να προχωρήσουμε. Στα χωριά, παραλείπω σειρά χωριών που τα ισοπαίδωσαν και κατεκριούργησαν τους Ορθόδοξους Σέρβους. Στα χωριά λοιπόν Ζαπλάνικ, Ιβανίκα, Ζάκουλα κλπ. Έκαναν πολλά εγκλήματα. Εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον των σερβικών χωριών και τα ισοπαίδωσαν.
Θα δούμε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, και σε άλλες εκπομπές κάποια ντοκουμέντα που είναι να φρικιάζει κανείς και να λέγει «Μα για όνομα του Θεού, μιλάμε ακόμα ότι υπάρχει αγάπη στη Δύση, ότι αγαπούν την Ορθοδοξία, ότι αγαπούν τους Έλληνες, αγαπούν τους λαούς, αγαπούν τους χριστιανούς, οι δίθεν χριστιανοί και το Βατικανό». Δεν είχαμε καμία όρεξη να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα δούμε, θα πάμε και πιο παλαιά, θα δούμε και τα τωρινά και θα προβλέψουμε και το μέλλον βάσει της ιστορίας. Γιατί το παρελθόν και η ιστορία μας διδάσκει τι θα είναι και το μέλλον. Να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Εάν δεν έχουμε εδώ κάποιον επιστήμονα που θα μας μιλήσει για το ηλεκτρονικό φακέλωμα με πολύ αυθεντικά ντοκουμέντα, θα συνεχίσουμε να δούμε τα εγκλήματα του Βατικανού σύγχρονα και προγενέστερα. Ευχαριστώ. Χαίρετε.